Το λόγο τώρα έχει η Μυρτός Κουραπάθη από την Κύπρο επίσης. Καλησπέρα. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση. Θα μιλήσω λίγο για να συμπληρώσω αυτά που είπε η Τσάλα. Θα πω περισσότερο για τα αφηγήματα που επικρατούν στην Κύπρο όσον αφορά το φυσικό αέριο. Και να δώσω και κάποια τα παραδείγματα για το πώς το φυσικό αέριο και άλλα περιβαλλοντικά θέματα επηρεάζουν ήδη σήμερα την ειρήνη στο νησί μας. Για το φυσικό αέριο, κατά κρίβεια υπήρχε γνώση στις περιοχές γύρω από την Κύπρο από το 1980. Άρα είναι μια ιστορία σχεδόν το ίδιο μεγάλη με το κυπριακό. Υπήρξε για τα επόμενα 20-25 χρόνια μια διαδικασία καθορισμού της ΑΟΣ της Κύπρου, που φυσικά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, λόγω του ότι δεν υπήρχε ποτέ συμφωνία με την Τουρκία. Άρα όλα όσα ακούμε περί καταπάτησης της ΑΟΣ δεν είναι ακριβώς ξεκάθαρο, γιατί η ΑΟΣ δεν καθορίστηκε ποτέ. Λοιπόν, άρα ερχόμαστε όντως το 2011 που τότε επί κυβέρνησης Χριστόφια δόθηκαν οι πρώτες άδειες για εξερεύνηση για το φυσικό αέριο και υπήρχε όντως αυτή η ιδέα ότι το φυσικό αέριο είναι ένα εργαλείο, ένα μέσο άσκησης πίεσης στις διαβουλεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού για να φέρει ειρήνη στο νησί μας. Λοιπόν, το ίδιο το αφήγημα ασπάστηκε επίσης ο ηγέτης των Βορράν μετέπειτα, ο κύριος Ακχιντζή, και στην αρχή το ίδιο έκαμε ο πρόεδρος μετά τον Χριστόφια που διαδέχτηκε, ο κύριος Αναστασιάδης, που ήταν της δεξιάς ηγέτης και είναι και μέχρι σήμερα. Παρ' όλα αυτά, σύντομα μετά άλλαξε τη στρατηγική του. Το 2014 βγήκε με δηλώσεις που έλεγαν ότι το θέμα της ενέργειας του φυσικού αερίου δεν απασχολεί τους Τουρκοκύπριους, δεν πρέπει να συζητήσει στο Κυπριακό, που βασικά με αυτήν τη στάση και άλλες κινήσεις οδήγησαν στο τέλος των διαπραγματεύσεων, όπως ξέρουμε, στο Κραν Μοντανά. Και μετέπειτα άλλαξε ο ηγέτης στο Βοράν, άρα βρισκόμαστε σε τούτη τη φάση την ψυχρή που δεν υπάρχει καμιά επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών σήμερα. Φυσικά, μετά από όλων αυτών, ο κύριος Αναστασιάδης είπε ότι θα υπάρχει κοινό ταμείο για το φυσικό αέριο για τους Τουρκοκυπρίους, πράγμα που φυσικά πέφτει στο κενό, γιατί δεν υπάρχουν καν συνομιλίες σε αυτό το επίπεδο. Και επίσης ξέρουμε σε ακόμα έναν επίπεδο ότι παρόλο που συζητούσα συνέχεια για το νορβηγικό μοντέλο, όπως τα ακούσαμε, ότι δηλαδή θα έρχονται τα κέρδη στο λαό, γνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι το σχέδιο. Υπάρχουν ήδη άδειες 7-8 διαφορετικές εταιρείες παγκοσμίου επίπεδου, άρα φυσικά δεν θα ωφελέσει και τους ανθρώπους στο νησί. Τούτον έρχεται, είναι βασικά το δεύτερο σημείο του αφηγήματος στην Κύπρο και γενικότερα, ότι το φυσικό αέριο θα φέρει ευμάρεια οικονομική. Ήταν ιδιαίτερα ισχυρό αφήγημα κατά την περίοδο της κρίσης, ότι θα έρθει πολύ χρήμα στο νησί. Υπήρχαν πάρα πολλά άτομα που επένδυσαν τις σπουδές τους για το συγκεκριμένο τομέα και ερχόμαστε πλέον το 2022 να μην έχουμε καμία υποδομή για φυσικό αέριο. Φυσικά για μας αυτό είναι θετικό, αλλά δείχνει το πόσο πολύ παίρνει τούτη διαδικασία στην Κύπρο. Καμία υποδομή για το φυσικό αέριο, καμία εξόρυξη. Ο τερματικός για την υγροποίηση φυσικού αερίου έχει τεράστιες καθυστερήσεις, άρα βλέπουμε ότι και πρακτικά δεν προχωρά το κομμάτι του φυσικού αερίου. Όχι επειδή δεν το θέλουν, αλλά λόγω τεχνικών θεμάτων. Το τρίτο κομμάτι του αφηγήματος που ακούμε είναι φυσικά το περιβαλλοντικό. Αναφέρεται
παγιά σε μικρό βαθμό, πλέον λόγω και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αναγκών που έχουμε των υποχρεώσεων, ακούγεται ακόμη περισσότερο, είναι το μεταβατικό ενεργειακό κομμάτι. Η Κύπρος, ως Κύπρος, απείλησε ότι θα ασκήσει βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν συζητούν το κομμάτι της πράσινης ταξονομίας για να συμπεριληφθεί το φυσικό αέριο. Έχουμε λάβει με την τελευταία λίστα για τα έργα μεγάλης κλίμακας, έχουμε λάβει επιπλέον χορηγία για τον αγωγό EastMed. Άρα το προσπαθούν πάρα πολύ στην Κύπρο να προχωρήσει οι υποδομές για το φυσικό αέριο. Ακόμα ένα κομμάτι του αφηγήματος που θέλω να πω πριν περάσω στα παραδείγματα είναι το κομμάτι το εθνικιστικό. Τουλάχιστον στο νότο, στο νότιο μέρος του νησιού, το φυσικό αέριο θεωρείται ότι ήταν ένα θέμα εθνικό και όποιος ήταν αντίθετος με το φυσικό αέριο ήταν αντίθετος και στο έθνος. Ήδη από το 2013 που ξεκίνησαν οι πρώτες κινητοποιήσεις από ακτιβιστές ενάντια στο φυσικό αέριο, υπήρχε προπυλακισμός, κατονομάστηκαν ως προδότες, ως Τούρκοι κατάσκοποι, άρα υπήρχε και τεράστιος πόλεμος ενάντια στους ακτιβιστές που μιλούσαν για το φυσικό αέριο. Και ταυτόχρονα με αυτήν την προσπάθεια της κυβέρνησης υπήρχε και το κομμάτι της εμπορευματοποίησης των κοινών μας. Βλέπουμε μέσα στο λόγο της κυβέρνησης και του κράτους να αλλάζει ο τρόπος που μιλούμε για τη θάλασσα. Η θάλασσα ως κοινό μετατράπηκε σε η θάλασσα ως οικόπεδα, ως εμπόρευμα για πώληση. Άρα φεύγει έτσι, αλλάζει έτσι και η αντίληψη του κόσμου για το τι είναι η θάλασσα για μας ως κάτοικοι του νησιού. Λοιπόν, για να προχωρήσω να πω και μερικά παραδείγματα που είδαμε τα τελευταία δύο χρόνια για το πώς το περιβάλλον συσχετίζεται με το κομμάτι της ειρήνης που συνδέεται εν τέλει με το φυσικό αέριο. Να ξεκινήσω δύο χρόνια περίπου πριν, ανάμιση, υπήρχε μια τεράστια κρίση στο βορρά όσον αφορά το νερό. Για όσους δεν γνωρίζουν, η πλειοψηφία του νερού, του πόσιμου στο βορρά έρχεται στο νησί με αγωγόν από την Τουρκία. Υπήρχε ένα πρόβλημα με τον αγωγό ήδη από τον Απρίλιο του 20, δεν έγινε τίποτε, άρα μετά το καλοκαίρι υπήρχε τεράστιο πρόβλημα, δεν είχαν οι άνθρωποι νερό. Και στην πραγματικότητα η κυβέρνηση στον Νότο δεν έκαμε τίποτε, αγνώρισαν εντελώς το πρόβλημα, δεν έδωσαν καμία βοήθεια. Ήταν ένα πρόβλημα περιβαλλοντικό, κοινωνικό, το οποίο αφήνοντας η κυβέρνηση στον Νότο το να εξελιχθεί χωρίς καμία εμπλοκή, βασικά έδωσε περισσότερο πάτημα στην Τουρκία για περισσότερο ευκαιρία να στηρίζεται το βόρειο μέρος του νησιού μας σε εκείνη. Το δεύτερο πράγμα που έγινε εκείνο το καλοκαίρι ήταν το επόμενο καλοκαίρι, συγγνώμη, ήταν δύο τεράστιες πυρκαγιές, μία στο βόρειο μέρος και μία στο νότιο μέρος του νησιού. Και έγινε ένα τεράστιο επικοινωνιακό παιχνίδι και από τις δύο πλευρές. Ο ένας έλεγε «Εδώσαμε βοήθεια», ο άλλος έλεγε «Δεν μας έδωσαν βοήθεια». Στην πραγματικότητα είχαμε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στο νησί από την μέρα της δημιουργίας του. Και περιμέναμε θετικά μέσα από το Ισραήλ και την Ελλάδα για να μην δεχτούμε βοήθεια από το βορρά. Ακόμα ένα παράδειγμα για το πώς συνδέεται το περιβάλλον με την ειρήνη στο νησί και πώς για άλλη μια φορά να πέτυχαν ηγέτες να εκμεταλλευτούν για να δημιουργήσουν αλληλεγγύη. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω, που έγινε αρκετά πρόσφατα, ήταν μια πετρεολοκυλίδα στη Μεσόγειο που δημιουργήθηκε από διαρροές στις ακτές του Ισραήλ. Η πετρεολοκυλίδα κινείται προς τις ακτές της Ανατολικής της Κύπρου. Ακούσαμε το σπουδαίο από την κυβέρνηση στον Νότο
παρακολουθούμε την πετρελοκυλίδα, αλλά φαίνεται ότι δεν θα έρθει στην Αχθές μας, εννοώντας ότι θα πάει στις Αχθές στην Καρπασία. Άρα και αυτόν έγινε στην πραγματικότητα, δεν πάρθηκε κανένα μέτρο για να βοηθήσουμε να γίνει ο καθαρισμός, για να βοηθήσουμε να αποφυφθεί η κατάσταση. Είναι μια κοινή θάλασσα, είναι ένα κοινό νησί. Υπάρχουν προβλήματα με το φυσικό αέριο που ξέρουμε ότι θα δημιουργηθούν λόγω των εξορίξεων και φαίνεται ότι σε περιπτώσεις κρίσης δεν μπορούν σε επίπεδο κρατών να συνεργαστούν. Άρα δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη και από τη δική μας πλευρά στα κράτη και στην άρχουσα τάξη να διαχειριστεί το φυσικό αέριο ή γενικά το ενεργειακό ζήτημα για το καλό όλων μας. Αν έχω ακόμα, έχω ένα λεπτάκι. Αφού έχω δύο λεπτάκια, επειδή αναφέρθηκε πριν από τον Κυριάκο το ζήτημα για την ενεργειακή ασφάλεια και με το φυσικό αέριο στη Ρωσία, φυσικά μπορούμε να δώσουμε λύσεις, υπάρχουν λύσεις που μπορούν άμεσα να γίνουν αν όντως υπάρχει θέληση. Να πούμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 25% της ενέργειας, primary energy στην πηγή, χάνεται λόγω της κακής ποιότητας των απόδοσης ποιότητας στη μεταφορά της ενέργειας. Άρα μόνο με αλλαγές στο ανανέωση των αποδομών της ηλεκτρικής ενέργειας μπορούμε να εξοικονομήσουμε πολλή ενέργεια. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει όντως τεράστιο πρόβλημα ενεργειακής φτώχειας που αν υπάρχει θέληση ενεργειακών αναβαθμίσεων στα σπίτια θα μπορέσουμε να βοηθηθεί πάρα πολλοί κόσμος να έχει ενεργειακή αυτάρκεια. Να πούμε ότι υπάρχουν λύσεις που προβλέφθηκαν από την επιστημονική ομάδα των Ηνωμένων Εθνών στην τελευταία τους έκθεση για αποανάπτυξη, για να μπορέσουμε να μην εξαρτώμαστε τόσο στο φυσικό αέριο και γενικότερα σε ορυκτά καύσιμα. Και να πούμε ότι παρόλο που ξέρω ότι στην Ελλάδα δεν λειτουργεί με τόσο καλό τρόπο, οι ενεργειακές κοινότητες, το remunicipalization, δηλαδή να πάει πίσω η δύναμη, η κυριαρχία της ενέργειας στις κοινότητες, όχι στα κράτη, μπορεί όντως να προσφέρει όλη την ενέργεια που χρειαζόμαστε χωρίς να έχουμε την ανάγκη από τις μεγάλες επιχειρήσεις ή από φυσικό αέριο. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.